Με έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε. Με έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το απόγευμα της Τετάρτης 24 Απριλίου στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομωτινή. Η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της νέας γέφυρας στο κόσμο έχει ήδη ξεκινήσει, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Εμμανουήλ Ταμπατζάς. Παράλληλα, εξήγησε ότι η παράκαμψη θα ξεκινά από το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου παράλληλα με την Εγνατία Οδό μετά την Ιρλανδική Διάβαση και τον περιφερειακό του Κοσμίου θα καταλήγει στην διασταύρωση στο ύψος της ταβέρνας Τράκιες. Υπηρεσιακός παράγοντας, θα θέλαμε να μας πείτε οι δύο χριστιανοί παράγοντες που σας συνόδευσαν πώς βρέθηκαν εκεί, ποιος κάλυψε τα έξοδα της μεταφοράς τους, της διαμονής, της διατροφής τους και επειδή συμμετείχαμε και εμείς σε συνεδρία της ΕΟΠΕ, ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και θέλουμε πραγματικά να μάθουμε το καθεστώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται. Στις εκθέσεις παρατηρούμε εδώ πέρα ότι έγινε μια εισήγηση και πραγματοποιήθηκε και μια έκθεση του πωλής αγροτικών προϊόντων η IFE στο Λονδίνο 25 με 27 Μαρτίου και λίγες μέρες μετά πάλι στο Λονδίνο πολύ αγροτικών προϊόντων Natural and Organic Products. Θα ήθελα να ρωτήσω τον δύο Περιφερειάρχη γιατί δεν είδα κάποιος ερετός να συμμετέχει στην IFE, αν ξέρει ποιοι συμμετείχαν στην έκθεση και πώς ήταν οι εκθέτες. Μετά την εκδοχή που πήγαμε, σε κάθε έκθεση θα φέρετε όλες τα email σας και ένα ημερωτικό. Θυμάστε ένα έγκυπο το οποίο συμμετέχουν, το θέλουν και μετά από κάθε έκθεση θα δείτε ποιοι πήγανε, πόσοι ήταν και όλα αυτά τα θέματα. Θα έρθει σε πρώτη εκθέση. Και αυτά θα φέρουμε αυτά, θα φέρουμε σε ένα μονογνωστικό και εκεί που κάνουμε του άλλου συμμετοχισμό θα φέρουμε και από εδώ και πέρα θα υπάρχει. Και σε αυτά όμω θα κάνουμε κατά τα πάρει και αυτά. Στο μελικά δεν πάρει και αυτά, δεν πάρει και αυτά. Είπαμε ότι δεν συμμετέχουν πάλι. Οι καλότητε να συμμετέχουν σε όλε τι εκθέσει, μα σε όλε τι εκθέσει πάνε υπάρχει πάλι στο εξωτερικό. Σε καμία συμμετοχή μπορείτε να δείτε, θα στείλουμε και αυτά, αυτό που έχετε στην κυβέρνηση, ότι υπάρχει πάντα με εξωτερικό πάλι σε όλε τι εκθέσει. Σε όλε τι εκθέσει συμμετείχαν. Η κυρία Μεγαλίδη δεν πήρε κανεί να κάνει μαζί. Η κυρία Μακαρίνου, θα τα πει και η κυρία Μακαρίνου μετά, συνεργάστηκε με το ξενείο και θα έκανα πολύ μεταφραστή γιατί είναι μια ερώτησή σα. Και ήταν μαζί τη και ο πρέσβη και ο πολιτικό ακόλουθο τη Περιφέρεια στη Γαλλία για το οποίο πήρε μεταφραστή και συνεργάτη. Και το γεγονό ότι παρακολουθείτε σχολαστικά τι δράσει των αντιπεριφερειακών μα, οι οποίοι πραγματικά παρουσιάζουν ένταση και μεγάλη κινητικότητα. Άλλωστε, αυτό που συζητήκαμε στι πολίτε τη Περιφέρεια και γι' αυτό μα εξέλιξε. Αυτό που θέλουμε, πραγματικά εργασία και στόχευση. Η περιφέρεια των Μακεδονίας και Θράκης, μετά από μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας και μεχελικότητας, περνά σε μια καινούργια εποχή, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι η εσωστρέφεια, η στεναρή διεκδίκηση, η συνολική στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εν τέλει η αλλαγή της εικόνας μας. Θα μπορώ σήμερα απαντώντας το ερώτημά σας, παράταξη μια περιφερειακή αναγέννηση, να ασκήσω δρυμή εκκλητική στα ταξίδια των ενεργών της προηγούμενης διοίκησης που τα αποτελέσματα που αυτά επέφεραν την περιφερειά μας. Θεωρώ όμως ότι ο χρόνος των συζητήσεων στα συλλογικά όργανα και κυρίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιοποιείται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τη συζήτηση των βαρών διαχρονικών ζητημάτων που αποσχολούν στις πολίτες μας αλλά και ιδεών, προτάσεων και του μέλλον της περιφερειάς μας. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι η διάκριση σας διακριτική με μικροπολιτικές προτιμότητες δεν μπορεί να κλείσει. Αλλά δεν σκοπεύω να συμπορευτώ μαζί σας σε αυτόν τον δρόμο. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο, δεν θα αποφύγουμε, στους θεματικούς ζητήσεις. Θα απαντήσουμε, θα πείτε ποιος είναι. Όταν ολοκληρώσει η ελεύθερη και η ελευθερολογία τη, άλλω σήμερα η συνεδρία είναι από όλα αυτά. Είπε ο πρόεδρο, μπορείτε να το δείτε. Όσε φορέ θέλετε, θα απαντήσουμε όσο κάνετε στο πρώτο θέμα. Επομένω, θα δώσω το λόγο στην περιφερειά και καθένα δεν έχει ποτέ τα
καλλιτικά με εμείς και αυτό είναι αυτό. Σε χωριστά, για να τις λεπτομέρειες, στις αριστείες που αναφέρετε ή και σε άλλες συναντήσεις που πραγματοποιείς σε αυτό το προεκτικό διάστημα και ενίκησης. Θέλω όμως πριν από αυτό, στο πλαίσιο της απάντησής μου, να κάνω μια προηγική τοποθέτηση και δική με το ερώτημά σας για να διευκρινίσω κάποιες βασικές αρχές που διέχουν τη δική μας ζωή. Εν την περιφερειάση κατά τον νόμο, έχω προορισμένες ανομαλιότητες. Ως εκ τούτου έχω προορισμένα εφέλη και τις σχετικές αποφάσεις. Όμως μιλώντας για ένα σύστημα διοίκησης που αφορά μια ολόκληρη περιφέρεια, η συνεργασία, θέλετε, η συνέργεια, η αλληλοβοήθεια και η αλληλοποστήριξη μεταξύ των ερωτών είναι αντίρρητη ανάγκη. Η διοίκησή μας λειτουργεί συνεκτικά με μοναδικό στόχο να επιτελέσουμε στο μέγιστο βαθμό το έργο το οποίο υποσχεθήκαμε στους πολίτες μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε στον χρόνο τη θητεία μας. Σαφώς και συμφωνώ και εγκρίνω τις κινήσεις και τις μετεβάσεις, καθώς αυτές αποτελούν επιλογές της διοίκησής μας και γίνονται στα πλαίσια ενός προγραμματισμού. Για τις ευκαιρίες ενημερώνω ότι την εποχή από την εκθέση που αφορούν τα πρόσφυγα την έχω αναθέσει και μπορείτε να το δείτε στο διάβγεια στον κύριο Μαρκόπουλο. Έχει βγει από όλες τις νομίες του Φεβράριου, ο οποίος εκτός από την περιφερειά της Καβάλας είναι γεωπόνος κάτω του διδακτορικού αλλά είναι και καθηγητής ο οποίος διδάσκει πρόσφυγα στην Πανεπιστήμια. Μάλιστα, πολύ δυσκολία στην ιδιότητα του ερευνητού έχει επισκεφτεί το παρελθόν τη περισσότερη από τι εκθέσει των Δήμων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έχει εικόνα για την κατάστασή τη. Μάλιστα, σε έργο χρόνο, προφανώς μετά από ένα έτος, θα έχουμε έναν απολογισμό των εκθέσεων αυτών και μάλιστα επιζητούμε να προχωρήσουμε σε έναν ανασχεδιασμό που είναι εφικτό τη συμμετοχή μα, ώστε αφενός να πάθουν οι συμμετοχές αυτές να χαρακτηρίζονται από μια αποτελεσματική προσέγγιση, αλλά και εφετέρου να επιτύχουν το μέχρι 100 αποτέλεσμα για τα ποσά που διαθέτουμε εμείς και οι επιχειρήσεις της περιφέρειας που συμμετέχουν. Η θεματική επιλογή κατάσταση είναι υποτιμημένη με ένα δύσκολο έργο. Καλούμε να παρακολουθήσουν πληθώρα θέματα, να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με αυτά, να διεκδικούν για αυτά και την πρόσφατα να συνεχίσουν το έργο του περιφερειάρχη και το χωρικό να είναι περιφερειακό. Αυτό είναι το νομοθεσία του ΣΕΡ. Στο πλαίσιο αυτό, και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές παράταξής μας, υποχρεούνται να παρίστανται όπου και όποτε αυτό πρέπει να γίνει, ασχέτως εάν οι λόγοι είναι εύκολα αντιληπτοί ή όχι για κάτι. Σαφώς κυρίες και κύριοι, και εμένα στην άποψή μου για την περιφερειά και τους περιφερειάρχες, πρέπει καθημερινά να εργάζει την περιφερειά μας. Οφείλει να μπει καθημερινά στο γραφείο του και να επιτηρεί το έργο που πρέπει να αντιληφθεί. Γι' αυτό συμβαίνει. Άπαντες και οι περιφερειάρχες βρίσκονται μαζί με τους υπαλλήλους την ώρα που πανηγυρίζουν στα γραφεία τους και μέχρι το βράδυ. Δεκπεραιώνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της εργασίας τους. Αν κάποιος πιστεύει αυτό που λέω, δεν είναι παρόμοια από τις τεστελέξεις περιφέρειας, σε τι ποσοστό έχει μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης των ενεπτών πρώτης υπογραφές, ραντεβού και λοιπές υποθέσεις. Είμαι σε θέση να νευρώσω το σώμα από τους πολίτες ότι ουδής εξημών που βρίσκεται σε θέση ευθύνης δεν κάνει ταξίδι για να απολαύσει ένα ψυχή, όπως είπατε, ή με αφορμή τη δράση περιφερειά. Δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε να είμαστε απόντες από τις σημαντικές δράσεις που συμβάσσουν κατά τη περιφερειά μας. Αντιθέτως, οφείλουμε να δίνουμε δυναμικό παρόν. Και αυτό κάνουμε. Πρέπει να θυμίσω μόνο τη συνέχεια των μικρών προϊόντων στον εξαιρετικό χώρο του μετρό συντάγματος, μόλις πέρυσι η περιφέρεια απήχε πληθυντικά τόσο την οικονομική ενίσχυση που το οργάνωσε με μερικτήρια, όσο και μια εμφάνιση του κ. Σκουρτίνη που κάνει μια ολιγότητα στα γέλια. Εμείς όμως, κύριοι, έχουμε ιεραρχήσει τις προτεραιότητες της διοίκησής μας και θα μείνουμε όλοι πιστοί στις αρχές πάνταξής μας. Θα εργαστούμε σκληρά. Θα είμαστε παρόντες και θα είμαστε εδώ για να παρέχουμε πληροφορίες, όπως πλήρη και παρέχουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουμε όλα όσα έχουν προγραμματίσει τα επόμενα 5 χρόνια. Σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε ως έκτακτο θέμα η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή της γέφυρας του Κοσμίου. Είναι ένα θέμα το οποίο κατ' επανάληψη μας απασχόλησε. Αν σκεφτούμε ότι η καθυστέρηση του 1,5 χρόνου δεν μας τιμάει ιδιαίτερα ως περιφέρεια. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέα διοίκηση, τέθηκε από εμάς η προτεραιότητα να κατασκευάσουμε αυτή τη γέφυρα, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα μέσο για την ανάπτυξη τουριστική της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. Ως αντιπεριφερειάρχης, συγκάλεσε κατ' επανάληψη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για να μπορέσουμε να βρούμε την πλέον σωστή
λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την γέφυρα και κυρίως με την παράκαμψη που πρέπει να κάνουμε για την κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών. Έτσι λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση ήταν η αστυνομία, ήταν το ΚΤΕΛ Κομωτινής, το αστικό ΚΤΕΛ, ήταν κάτοικοι της παραλιακής ζώνης, κάτοικοι του Κοσμίου και μετά, όπως είπα, μετά από επανειλημμένες διαβουλεύσεις που κάναμε, καταλήξαμε η παράκαμψη αυτή, η προσωρινή κυκλοφορία να γίνεται στον δρόμο που είναι ο παράλληλος με την Εγνατία Οδό και ανάμεσα από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Εγνατίας, να προχωράει στα 200-300 μέτρα, να στρίβουμε δεξιά προς την υπάρχουσα Ιρλανδική διάβαση που υπάρχει εντός της κήτης του ποταμού και περιφερειακά του Κοσμίου να βγαίνουμε στον πρώτο κόμβο που είναι μετά τη γέφυρα πηγαίνοντας προς Ξυλαγανή και απέναντι από την ταβέρνα Θράκης. Υπήρξαν πολλές προτάσεις, κατ' επανάληψη όμως, όπως το τονίζω, επικράτησε η πλέον θα έλεγα σωστή λύση, η οποία λύση είναι αυτή της διπλής κυκλοφορίας, της παράκαμψης, της προσωρινής οδού κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα είναι μια παράκαμψη η οποία ο δρόμος θα έχει μήκος 6 μέτρων, με αριστερά και δεξιά με 1 μέτρο και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα ενισχύσουμε και θα διαπλατείνουμε την υπάρχουσα Ιρλανδική διάβαση. Θα τοποθετήσουμε στη θέα, στη δυτική πλευρά της Ιρλανδικής διάβασης, αντιρρίδες, και αυτό γιατί σε περίπτωση που κατεβάσει νερό, μήπως κάποιος πολίτης μας, εκτιμώντας λάθος, πάει να περάσει την Ιρλανδική διάβαση και παρασυρθεί από τα νερά τα οποία θα έρχονται. Θα είναι μια Ιρλανδική διάβαση έντονα, θα έλεγα, θα έχει σήμανση, ώστε να και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζουμε την σωστή κυκλοφορία και την ομαλή κυκλοφορία. Κοιτάξτε να δείτε, τέθηκε επίσης το θέμα από την αντιπολίτευση σχετικά με την γέφυρα, τη λειτουργικότητα της γέφυρας, αν αυτό θα συμβάλλει, και φυσικά τέθηκε θέμα και κατά καιρούς και της ασφάλειας. Θα ήθελα να πω ότι τόσο αστικά όσο και ποινικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος εργολάβος, όπως επίσης για τα διελεγχόμενα οχήματα, αλλά και για τους συμπολίτες που τυχόν θα περνάνε από εκεί. Είναι κανόνες και διατάξεις που διέπουν όλα τα δημόσια έργα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κανένας αντιπεριφερειάρχης, κανένας περιφερειάρχης, κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν θα τολμήσει, θα έλεγα, να δώσει την έγκρισή του για ένα έργο το οποίο δεν θα διασφαλίζει 100% την ασφάλεια.